Αυτό που σας έλεγα νωρίτερα. Δεν ξέρω, Βρεσιλία μου, αν θα πρέπει να χαμογελάσουμε ή αν θα μπορούσε να εξελιχθεί σε κάτι πάρα πολύ σοβαρό όλο αυτό. Θα μπορούσε να εξελιχθεί σε πάρα πολύ σοβαρό. Ευτυχώς δεν είχαμε ούτε τραυματισμούς, αλλά θα μπορούσαμε να είχαμε και θύματα. Καταρχάς, να πούμε για τι πράγμα μιλάμε. Ένα φορτηγό, λοιπόν, έπεσε πάνω σε ένα μπαλκόνι και θα σας δείξω ακριβώς τι εννοώ. Βρισκόμαστε σε ένα στενό ανάμεσα στην Εγνατία και στην Παπάφη. Το στενό, ο δρόμος είναι πάρα πολύ μικρός. Τι γίνεται, ενώ υπάρχει απαγορευτικό στην άκρη της Εγνατίας, ότι πάνω από 2,5 μέτρα απαγορεύεται διέλευση οχημάτων, προφανώς κάποιοι το αγνοούν. Πριν 2 μέρες λοιπόν, ένας οδηγός πέρασε με πολύ μεγάλη φόρα, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω σε αυτό το μπαλκόνι που βλέπετε εδώ, και πραγματικά στην κυριολεξία να το παρασύρει. Ευτυχώς, έπεσαν βέβαια κάτω σοβάδες, εννοείται. Ευτυχώς, πρώτον, εκείνη την ώρα δεν περνούσε άνθρωπος από κάτω. Ένα, αυτό έγινε απόγευμα. Ένα δεύτερο, κοιτάξτε τώρα καμιά φορά πόσο τυχεροί μπορεί να είναι κάποιοι. Δεν υπήρχε κανένας μέσα στο σπίτι, γιατί είναι σε ανακαίνιση το σπίτι, οπότε μέσα δεν υπήρχε κόσμος. Δεν ξέρω αν υπήρχε κάποιος στο μπαλκόνι τι θα γινόταν. Να σας πω δε ότι η γειτόνισσα δίπλα ακριβώς, στο διπλανό διαμέρισμα, ταράχτηκε, γιατί άκουσε ένα τεράστιο μπαμ και κουνήθηκε όλο της το σπίτι. Νόμιζε ότι έγινε σεισμός. Βγήκε έξω να δει τι συνέβη. Τον βλέπει, το φορτηγό, το οποίο είναι σταματημένο, του φωνάζει, φεύγει το φορτηγό, προλαβαίνει όμως ευτυχώς και βλέπει τις πινακίδες και τις δίνει στην τροχέα. Έχει εντοπιστεί ο οδηγός του φορτηγού. Τόσο καλά, ναι, δηλαδή, ναι, έκανε ό,τι έκανε. Κιόλα. Πήγε από σημείο το οποίο είχε υπήρχε απαγορευτικό, ήξερε επίσης ποιες είναι οι διαστάσεις του οχήματός του, το αγνόησε, έκανε τη ζημιά και πήγε να φύγει. Μάλιστα. Και δεν είναι και η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο, μου είπαν εδώ οι κάτοικοι της πολυκατοικίας. Δεν είναι η πρώτη φορά. Απλά αυτή τη φορά πραγματικά σχεδόν το διέλυσε το μπαλκόνι. Τώρα τι πρέπει να γίνει. Πρέπει να έρθει εδώ πραγματογνώμονας, να έρθει μηχανικός, να δει τι έγινε, να πέσει το μπαλκόνι, να ξαναγίνει από την αρχή. Ολόκληρη φασαρία, βέβαια, εντάξει, οι άνθρωποι λένε ότι ευτυχώς. Ναι, κοίτα λίγο πόσο στενό είναι, πόσο μικρός είναι ο δρόμος. Ναι. Από τη μια μεριά υπάρχουν, ας πούμε, αυτά εδώ τα κάγκελα και δεν μπορεί κάποιος να παρκάρει, λένε εδώ οι κάτοικοι. Τουλάχιστον εκτός από το απαγορευτικό, να μπουν τέτοια κάγκελα και από αυτή τη μεριά εδώ του πεζοδρομίου. Για να μην μπορεί κάποιος να παρκάρει. Βέβαια, εντάξει, θα φωνάζει ο κόσμος, δεν υπάρχει πάρκινγκ κτλ. Μήπως και σωθούμε και δεν έχουμε ξανά αυτό το φαινόμενο εδώ και θρηνήσουμε κανέναν άνθρωπο. Και ευτυχώς που, όπως είπες, ήταν στο παρατσάκ. Είναι σε ανακαίνιση το σπίτι. Φαντάσου να υπήρχε ένας άνθρωπος εκείνη την ώρα στο μπαλκόνι. Με τις πιθανότητες παίζουμε, γιατί όλα είναι πιθανότητες στη ζωή. Πραγματικά, εμένα αξιστεί, περισσότερο με ενοχλεί το ότι πήγε να φύγει. Και ότι δεν έκατσε εκεί να αναλάβει τις ευθύνες του. Και ότι το χρειάστηκε. Δηλαδή, ευτυχώς που υπήρχε και αυτή η γυναίκα και κατάφερε, έτρεξε, έσπευσε για αυτά τα αντανακλαστικά και πήρε τις πινακίδες. Σε όλους μας έχει συμβεί να κάνουμε μια αυλεψία, μια χαζομάρα, μια ανοησία. Δεν το συζητάμε αυτό. Ουδείς, τέλειος και πρέπει, δεν μπορούμε να τα υπολογίζουμε όλα. Να φύγεις όμως, μωρέ. Να φύγεις. Τι θα κερδίσεις. Και το βράδυ πώς θα κοιμηθείς. Εγώ πάντα έχω αυτό. Ναι, είναι απαράδεκτο. Πώς μπορείς το βράδυ να κοιμηθείς. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Λία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι, είναι απαράδεκτο πραγματικά. Όντως έχουν βάλει εκεί τα καγκελάκια για να μην παρκάρουν. Εάν δεν υπήρχαν, είμαι σίγουρη, γιατί το έχω δει και στην Αθήνα, θα παρκάρανε και από την άλλη πλευρά. Άρα θα μπορούσε από αυτό το δρόμο μόνο και από τις δύο πλευρές. Άρα μόνο με μηχανάκι θα μπορούσες και με τα πόδια ή με ποδήλατο να περάσεις. Γιατί έτσι είμαστε. Γιατί είσαι αγανακτισμένος με το πάρκινγκ σε κάποιες περιοχές και όπου βρεις τα αφήνεις και ό,τι γίνει. Για να δούμε πώς θα το λύσουμε.